Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Στεφάνου. Καλό μεσημέρι, Στέλλα. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Να μου επιτρέψεις ένα μικρό σχόλιο. Βεβαίως. Προηγουμένο. Βεβαίως. Επειδή μέρος της εξίσωσης είναι και οι απώλειες που υπάρχουν από το δίκτυο, να σας πω ότι τώρα στην εκστρατεία που κάναμε για την τοπική αυτοδιοίκηση και πήραν περίπου 2,5 μήνες, και ανάμεσα σε αυτούς που είδαμε ήταν όλους τους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης, συζητώντας για το θέμα του δικτύου υδατοποιθείας, διαπιστώσαμε ότι σε πάρα πολλά σημεία, σε πάρα πολλές περιοχές το δίκτυο είναι πεπαλαιωμένο, με αποτέλεσμα να έχουμε απώλειες, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν, και του 50 και του 60%. Α, τόσο πολλές. Τόσο υψηλό ποσοστό. Θυμούμε μάλιστα όταν είχαμε πάει στον ΕΟΑ μοχός του, παρότι έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε, ότι μας έλεγαν ότι υπάρχουν περιοχές που έχουν μέχρι και 60% απώλειες. Και την ίδια ώρα μας εξέφραζαν και την, μια δυσφορία, γιατί τώρα θα έχουν την ευθύνη διαχείρισης ενός δικτύου, στο οποίο θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον βελτιωτικά έργα και δεν διαθέτουν ούτε τα κοντίγια, ούτε την τεχνογνωσία για να κάνουν αυτό το πράγμα. Επομένως, είναι καλό να παίρνουμε αποφάσεις, αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει να δούμε και επί του εδάφους πώς θα αντιμετωπίσουμε έναν όντως δύσκολο θέμα για να εξυγχρονίσουμε το δίκτυό μας. Και να πούμε κιόλας, να προσθέσω εγώ, κύριε Στεφάνου, να μην σε εισαγωγικά τιμωρούμε τον κόσμο στο σπίτι του, ενώ από την άλλη να χάνετε το νερό αλλού, έτσι. Αυτό θα ήταν το δεύτερο που θα έλεγα, διότι τούτη η λογική ότι θα πληρώνεις, κύριε, παραπάνω γιατί κάνεις σπατάλη, αυτή η ισοπεδωτική προσέγγιση θα αδικήσει πολύ κόσμο. Και τι σημαίνει σπατάλη στο τέλος της ημέρας, κύριε Στεφάνου, αυτό που λένε και τι λέθετες τώρα. Ένας γεωργός τώρα, πώς μπορώ να καθορίσω εγώ τη σπατάλη κάποιου γεωργού? Μια οικογένεια με 4 παιδιά. Πώς, και να φιλοξενώ στο σπίτι τους γονείς μου, για παράδειγμα. Ποιος θα τα μετρά αυτά τα πράγματα? Άστε που κατεβαίνοντας κάτω-κάτω στην κοινωνική διαστρωμάτωση, φτάνουμε από έναν όριο και κάτω που απλά τα νοικοκυριά δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Θα τους φορτώσουμε και αυτόν το βάρος και θεωρούμε ότι έτσι θα μάθουμε τον κόσμο να σπαταλά λιγότερο το νερό? Λοιπόν, μου θυμίζει λίγο αυτό και με τις κάμερες τροχέας. Είναι λίγο, βλέπουμε, ναι, τέλος πάντων, κύριε Στεφάνου, μας είπε ότι θα κάνουν μελέτη. Θα περιμένουμε να τη δούμε τη μελέτη και εάν και εφόσον εφαρμοστεί και πότε θα εφαρμοστεί. Για τα της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί ήταν και το κύριο θέμα το οποίο σας ήθελα, σας θέλαμε, κύριε Στεφάνου, έτσι θα έλεγα, είδαμε τις προηγούμενες μέρες μια κόντρα, να πούμε, μεταξύ ΑΚΕΛ και κυβέρνησης. Είπατε και χαρακτηριστικά ότι δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτό το θέμα. Και θα τολμήσω να πω ότι μπορεί να βγει κάτι και αληθινός με τις τοποθετήσεις του κύριου Καρούσου που είδαμε χθες για το θέμα με τις πολυδομικές άδειες. Τι είναι αυτό που εντοπίσατε, που βγήκατε και είπατε ότι είμαστε απροετοίμαστοι για αυτή τη μεταρρύθμιση? Αγαπητή μου Στέλλα, αυτό που είπα προχθές δεν είναι πρώτη φορά που το είπα στις δηλώσεις μου, ότι τα 2,5 χρόνια που είχαμε δώσει στην πραγματικότητα, στην εκτελεστική εξουσία, με την αναβολή των εκλογών το χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί και η συζήτηση του νομοθετικού πλαισίου, αλλά να αρχίσουν και οι προετοιμασίες επί του εδάφους, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι με την ανάληψη των καθηκόντων των νέων αρχών την 1η του Ιούλη να λειτουργήσουν τα πράγματα. Είναι κοινή διαπίστωση όλων, όλοι μας το είπαν, και στο επίπεδο των Δήμων και στο επίπεδο των επαρχιακών οργανισμών και στα συμπλέγματα Δήμων, ότι δεν αξιοποιήθηκε αυτό το χρονικό διάστημα για να γίνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα σε επίπεδο υποδομής, αποφάσεων που θα έπρεπε να ληφθούν αναφορικά με τη στελέχωση, με τη μετάθεση αρμοδιοτήτων κλπ. Έτσι ώστε να μπορούν να μπουν δυναμικά στο νέο περιβάλλον με τη μεταρρύθμιση οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και να έχουν, αν όχι όλα, τουλάχιστον τα περισσότερα εργαλεία στα χέρια τους. Τώρα έχουμε πρόβλημα στη στελέχωση. Έχουμε πρόβλημα με τις αδειοδοτήσεις, γιατί ο υπόδαμος δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί στο βαθμό που θα έπρεπε να λειτουργήσει. Δεν έχουμε εσύ σοβαρό πρόβλημα αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μας έχουν πει σε διάφορους δήμους και διάφορες αρχές. Μας το είπε και ο κύριος Καρούσος προηγουμένως. Ότι
ότι ενώ έχει μπει έναν ποσό στον νόμο 117 εκατομμύρια, τελικά αυτό το οποίο διαπιστώνεται είναι ότι για την μεταβατική περίοδο που και εκεί έχει έναν σημαντικό κόστος, δεν έχει προβλεφθεί οτιδήποτε. Και μάλιστα μας είπαν επίσης ότι αρμοδιότητες που έχουν μεταφερθεί στους Δήμους, όπως για παράδειγμα η φροντίδα των δρόμων πρωταρχικής σημασίας, ενώ όμως προβλέπει ότι θα πρέπει να γίνει τεχνοοικονομική μελέτη στη μεταφορά αρμοδιοτήτων για να ξέρουμε και ποιο είναι το κόστος, το κεντρικό κράτος, η κυβέρνηση έβγαλε μία απόφαση ότι θα δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι καταρχήν μελέτες λένε 10 με 17 εκατομμύρια που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Αυτά και πολλά άλλα έχουν λεχθεί κατά κόρον, δεν είναι σε ένα Δήμο που τα έχουμε να ακούσει. Γι' αυτό υποχρεωθήκαμε εμείς να πούμε ξανά αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, κύριε Στεφάνου, επειδή απάντησε, είχατε πει, το ξαναείπατε για τη μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά αυτή τη φορά σας απάντησε ο Υπουργός Εσωτερικών και είπε ότι εμείς ως κυβέρνηση, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του τόπου, έχουμε κρούσει τον κωδώνα του κινδύνου. Και πήγαμε και στη Βουλή με τροποποιήσεις όσον αφορά τον νόμο της μεταρρύθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης. Και είπαμε ότι θα έρθουν να μας βρουν κάποια πράγματα. Η Βουλή και τα κόμματα τα οποία ψηφίζουν στη Βουλή δεν άκουσαν, λέει ο κύριος Ιωάννου, τις ανησυχίες μας. Το ΑΚΕΛ συμμετέχει με ισχυρή παρουσία στη Βουλή. Αλλά αυτή η προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών εμένα δεν μου αρμοζεί. Θέλω να πω το εξής. Ωραία, για να βρουν τα κτίρια και να είναι έτοιμα, να είναι έτοιμοι οι επαρχιακοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης είναι θέμα Βουλής. Το να είναι έτοιμος ο υπόδαμος είναι θέμα της Βουλής. Θυμάμαι μάλιστα στο θέμα των αδειοδοτήσεων ότι το είχαμε συζητήσει πολύ επισταμένα όταν έγινε σύσκεψη στο Προεδρικό για να αξιολογήσει την πορεία υλοποίησης των αλλαγών που θα έπρεπε να γίνουν εν ώψη μεταρρύθμισης, που συμμετείχαν και τα κόμματα. Είχαμε τονίσει ιδιαίτερα το θέμα των αδειοδοτήσεων, ότι θα πρέπει να καταστήσουμε έτοιμους τους επαρχιακούς οργανισμούς που αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις αδειοδοτήσεις, για να μπορέσουν να τρέξουν. Δεν είχε γίνει όλη αυτή η δουλειά και δεν νομίζω να ευθύνεται η Βουλή. Το ζήτημα της μεταφοράς αρμοδιοτήτων και χωρίς να εφαρμόζονται όλες οι πρόνοιες του νόμου, όπως έγινε στο παράδειγμα που σας είπα για τους δρόμους πρωταρχικής σημασίας, είναι στη Βουλή το πρόβλημα. Είναι στις αρμόδιες αρχές, στις αρμόδιες υπηρεσίες και στα ίδια τα Υπουργεία. Ζητήματα που εγείρουν δήμοι, συμπλέγματα κοινοτήτων, επαρχιακοί οργανισμοί και ένας ολόκληρος κατάλογος που μας είχαν καταθέσει σε διάφορες επαφές που είχαμε προς Υπουργεία και αρμόδιες υπηρεσίες και δεν παίρνουν απαντήσεις. Είναι η Βουλή που ευθύνεται για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κύριε Στεφάνου, σας ευχαριστώ πολύ. Σας αφήνω γιατί έχετε και συνάντηση. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος η Μαρία Πολυκάρπου, γιατί διαμαρτύρονται, κατήλθα σε αυθόρμητη στάση εργασίας, η λειτουργή του τμήματος Τελωνίου, Μαρία Πολυκάρπου,